Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με το θέμα της μέρας που σήμερα αναδεικνύει μια τραγική ιστορία. Είδε το φως της δημοσιότητος και την επαναφέρουμε διότι σημασία, έχω την εντύπωση, δεν έχει να δίνεις μια είδηση ή να την σχολιάζεις. Σημασία έχει η συνέχεια. Ποια είναι τελικά η κατάληξη, η εξέλιξη και ούτω καθεξής. Ένας ψυχοφθόρος αγώνας 13 χρόνων. Βάρτε για λίγη μόνο ώρα, δευτερόλεπτα, τον εαυτό σας στη θέση αυτών των γονιών, αυτής της μάνας. Ένας ψυχοφθόρος αγώνας 13 χρόνων. Γιατί δεν διερευνήθηκε ποτέ το ενδεχόμενο δολοφονίας του Θανάση Νικολάου. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οι γονείς του Θανάση και νέα κινητοποίησή τους. Ωστόσο μπορούμε να έχουμε και τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις στο 25245111. Ήταν 29/9/2005, εν ώρα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, ο 26χρονος Αθανάσιος Νικολάου. Βρέθηκε νεκρός, υπό συνθήκες που μέχρι σήμερα οι αρμόδιες αρχές του κράτους για κάποιους λόγους δεν διαπίστωσαν, παρόλο που η στάση του νεκρού του σώματος έδειχνε ξεκάθαρο έγκλημα. Στις 21/11/2007, αφού έγινε θανατική ανάκριση, το πόρισμα ήταν ότι ο θάνατος του Θανάση Νικολάου προσομοιάζει με αυτοκτονία. Όμως, στις 31/12/2008, το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε το εν λόγω πόρισμα και διέταξε να γίνει θανατική ανάκριση από άλλο θανατικό ανακριτή. 19/10/2009 εκδόθηκε πόρισμα δεύτερης θανατικής ανάκρισης χωρίς να βρεθεί μαρτυρία που να στηρίζει την περίπτωση αυτοκτονίας. Καλέστηκαν ιατροδικαστές, έγιναν νέες εμπειρογνωμοσύνες και διάφορα άλλα απορίσματα τα οποία έλεγαν πως ο θάνατος δεν ήταν αποτέλεσμα τραυμάτων από πτώση εξύψους, όπως είχε υποθεί τότε. Η στάση του σώματος, η άμμος μέσα στο σώμα δεν συνάδουν με πτώση εξύψους. Η αποσία έστω και λίγων εξωτερικών κακώσεων επί ολοκλήρου του σώματος απομακρύνει από την αναφερόμενη πτώση. Αναφέρονται τα πορίσματα σε ιατροδικαστικά, έτσι. Χτυπήματα εκ προθέσεως, ότι βασανίστηκε. Όλα τα ευρήματα με κανένα τρόπο δεν συνάδουν με πτώση εξύψους και οδηγούν στο συμπέρασμα της πιθανότατης εμπλοκής μάλιστα και άλλου ή άλλων προσώπων στο θάνατο του Θανάση Νικολάου και ο θάνατος του αντιμετωπίστηκε πλημελώς και ατελώς. Καμία έρευνα δεν έγινε ούτε ανάκριση σχετικά με τα προηγηθέντα γεγονότα. Υπήρξαν επίσης καταγγελίες για bullying του Θανάση και εγκληματική αμέλεια στο στρατό, στο στρατόπεδο όπου υπηρετούσε. Η γνωστή ιστορία, για όσους είναι γνωστοί τη μαθαίνουν, άγνωστοι τη μαθαίνουν απόψε, τίποτα δεν έχει γίνει. Και απόψε φιλοξενούμε, διότι αυτό κι αν είναι θέμα, την κυρία Ανδριάννα Νικολάου. Κυρία Ανδριάννα μου, καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Έχει λίγο καιρό να τα πούμε, τα είχαμε πει στην αλήθεια και η πρόσφατα. Με ενδιαφέρει αλήθεια να αναφέρω στο μεταξύ ότι σε λίγο θα έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση του δικηγόρου της κυρίας Ανδριάννας Νικολάου, του πρώην Γενικού Εισαγγελέα επίσης του κυρίου Λουκή Λουκαΐδη, καθώς και του γιατροδικαστή Μάριου Ματσάκη, ο οποίος και αυτός με την έρευνα που είχε κάνει δεν είχε πιστεί ή μάλλον είχε πιστεί ότι πρόκειτο μάλλον για εγκληματική ενέργεια. Από την τελευταία μέρα που μιλήσαμε δεν είχατε τίποτα, δεν ήτρωσε κανενός το αυτί, έτσι. Όχι, θέλω να μας πείτε τι έγινε, πού βρίσκεται η κατάσταση τώρα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ωστόσο την άλλη Τετάρτη προγραμματίζεται ξανά εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έξω και από το Προεδρικό και από τη Γενική Εισαγγελία. Ναι, στις 10 η ώρα την άλλη Τετάρτη το πρωί, στις 19 του μηνός, λόγω του ότι αυτός ο μήνας είναι ιδιαίτερα ψυχοφθόρος μήνας, νυχτών ξημερώνει, νιώθω και ζω το θάνατο του παιδιού μου κάθε μέρα. Και το 29 του μηνός ήταν η μέρα που μου το φέρανε νεκρό το παιδί μου, το 2005, και για 13 ολόκληρα χρόνια τώρα παραμένει η υπόθεση εκεί,
χωρίς κανένα ενδιαφέρον από την πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα, μένει, να το πω, αδρανής και δεν παίρνει τα αναγκαία απαραίτητα μέτρα για την εξιχνίαση του οφθαλμορφανού σε εγκλήματος. Και όχι μόνο, αλλά πέραν της καθυστέρησης, της ανίχνευσης του εγκλήματος εις βάρος του γιού μας, ο οποίος είναι ξεκάθαρα δολοφονημένος, ο Γενικός Εισαγγελέας παρεμβαίνει παράνομα σε κρεμούσα δικαστική διαδικασία που αφορά τη δολοφονία, δημοσιεύοντας ένα πόρισμα το οποίο είναι ανασφαλές. Γιατί το λέτε αυτό? Έχουμε, ναι, διότι εμείς ούτε πόρισμα είδαμε, ούτε εφόσον εκκινήθηκε η αγωγή, τώρα θα σας πει ο κύριος Λουκαίδης που είναι νομικά και τα γνωρίζει καλύτερα, εφόσον εκκινήθηκε η αγωγή, έβγαλε ένα πόρισμα της 14 Ιουνίου, όταν είχαμε την διαμαρτύρια έξω από την νομική υπηρεσία, μας ανακοίνωσαν ότι η αστυνομία έχει ολοκληρώσει την έρευνα και πρόκειται να στείλει το πόρισμα στην νομική υπηρεσία. Οπότε, στις 4 του Ιουλίου, είχαμε δει και πάθαμε σοκ όλοι μας στον τύπο ότι δεν βρίσκουν έγκλημα για θανάση. Και λέμε, πώς? Βγήκε πόρισμα, εμείς ούτε πόρισμα είδαμε ούτε τίποτα. Από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα έχει 3 ολόκληρους μήνες και ακόμα τίποτα. Δεν ξέρουμε nothing. Δεν ξέρουμε πώς μας αντιμετωπίζουν. Εάν ήταν το δικό τους παιδί θα τους άρεσε? Αν είναι δυνατό. Στείλαμε το παιδί μας στο στρατό και μας το έφεραν νεκρό. Που έπρεπε να αποδοθούν ευθύνες από την πρώτη στιγμή. Αρκετές φορές είχαν κάνει παράπονα στους αξιωματικούς να το μεταθέσω σε άλλη μονάδα και δεν το έκανα, δεν τον προστάτεψα. Τώρα έπρεπε να αποδοθούν ευθύνες, όχι μόνο σε αυτούς, αλλά και σε εκείνους που έπρεπε να κάνουν κάποια πράγματα, την έρευνα σωστή από την αρχή και δεν την έκανα. Τους παρακαλούσαμε να πάνε στη γέφυρα να κοιτάξουν αίμα που βρέθηκε κάτω από τη γέφυρα, τόσα μέτρα μακριά από εκεί που βρέθηκε το παιδί μας και δεν το έκανα, δεν επήγαν. Και μας είπαν ότι γι' αυτό φέρνουμε τον ιατροδικαστή για να μην βρούμε εμείς μετά. Καταλάβατε και το αποτέλεσμα ήταν ότι πήγαμε εμείς οι ίδιοι γονείς εκεί στη σκηνή και αφού καταλάβαμε ότι δεν θα πήγαιναν με την συμπεριφορά τους, πήραμε σβόλους από αίμα και τον πήραμε σε χημείο και ήταν όντως ανθρώπινο αίμα. Και όταν τους το είπαμε, πάλι δεν έκαναν τίποτε. Μετά που πέρασε όμως από το Σεπτέμβρη, μεσολάβησε ο χειμώνας, το Μάρτιο. Ξένο αίμα. Ξένο αίμα. Δεν ήταν του Μακαρίτη του Θαβάση. Όχι, ήταν το δικό του. Ποιο άλλο το αίμα θα ήταν εκεί, εφόσον ήταν ακριβώς κάτω από τη γέφυρα. Διότι του πλήγωσαν το πόδι. Διαρωτήθηκε εγώ, μπας και βρέθηκε αίμα. Τώρα θα μου πεις μετά από τόσα χρόνια, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, που να καταδεικνύει και περιστατωμένα πλέον ότι υπήρχε δεύτερον ή άλλα τρίτον άτομο εκεί πέρα, έτσι. Στους 6 μήνες αργότερα αποφάσισαν μετά από καταγγελίες και επιστολές του δικηγόρου μας, αποφάσισαν να το εξετάσουν. Τους λέω εγώ τι θα εξετάσετε. Εμεσολάβησε ο χειμώνας από το Σεπτέμβρη μέχρι τέλος του Μαρτίου. Λοιπόν, και μου λένε να μας δώσεις λίγο από εκείνο που έχεις, διότι εγώ όταν πήγα στο χημείο και πήραμε αυτούς τους βόλους με το αίμα. Ο χημικός όταν μας είπε ότι είναι όντως ανθρώπινο αίμα και του είπα εγώ ευχαριστώ, αυτόν ήθελα να μάθω και μου έδωσε μέσα σε ένα μπουκαλάκι το υπόλοιπο που είχε κάνει η ανάλυση και το φύλαξα. Και μετά τους δώσαμε. Στους 6 μήνες μετά αφού μεσολάβησε ο χειμώνας έμεινε αίμα κάτω από τη γέφυρα. Το φύλαξα και το μας πήραν εμάς DNA. Πήραν λίγο από αυτό και ήταν όντως του Θανάση το αίμα. Και από πού ήταν το αίμα? Είναι δυνατόν τώρα? Εγώ ζήτησα τα ρούχα του στο νοσοκομείο, στο νεκροτομείο να μου τα δώσουν. Και ο ιατροδικαστής που έφεραν τότε μου είπε τι να τα κάνεις, είναι όλα αίματα. Και λέω, μα κύριε Λέισον, όταν έφτασα στη σκηνή δεν είχε αίματα εκεί το παιδί μου. Δεν φαινόταν πληγωμένο ή κάτι. Ήταν καθαρόν και το πρόσωπο του και όλα τα χέρια ξαπλωμένο σαν άσκελα, λες και έκαμε ηλιοθεραπεία. Μετά, τι είδαμε στις φωτογραφίες, το πόδι του το δεξί ήταν πληγωμένο κάτω στο κάτω άκρο, στον αστράγαλο,
και το έβαλε ο ιατροδικαστής στο τραπέζι του νεκροτομείου, το έβαλε κάτω από το άλλο έτσι, για να μην φαίνεται το τραύμα, και μαρτυρούν τα αίματα πάνω στο τραπέζι του νεκροτομείου. Αυτά τα πράγματα δεν εξετάστηκαν καθόλου. Και μετά βγάλαν τις φωτογραφίες, τις είδαν πριν από μας. Εμείς τις πήραμε μήνες αργότερα τις φωτογραφίες. Λοιπόν, και τις ερώτησε μαζί στο δικαστήριο το αίμα από πού είναι, και είπε ο ιατροδικαστής, δεν είχε αίμα, δεν είχε εξωτερική αιμορραγία ο άνθρωπος να την καταγράψουμε. Έτσι είπε ο λεγόμενος. Λοιπόν, και του λέμε το αίμα στο τραπέζι πώς βρέθηκε, του νεκροτομείου, γιατί φαινόταν που έσυρε, τράβηξε το πόδι το δεξί, το βάλει κάτω από το άλλο. Και φαινόταν τα αίματα. Και λέει, είναι ο ιατροδικαστής και δεν καθάρισε το τραπέζι, λέει, από προηγούμενη νεκροτομή. Αυτά τα πράγματα, τι είδους θανατικός ανακριτής ήταν που άκουσαν αυτές τις βλακίες. Και δεν αναρωτήθηκε. Και τις πίστεψε. Μα τι πίστεψε, αφού ήταν οι φωτογραφίες και τις δείχναμε. Συμπληρώνουμε το ερώτημά σας. Την κάτσα που ήταν. Όταν μου έδωσαν τα ρούχα τελικά που απαιτούσα εγώ να τα πάρω, και πάω στο σπίτι και τα άνοιξα πίσω από το σπίτι σε μια γωνιά να μην δουν άλλα μου τα παιδιά. Τα μάτωμενα ρούχα του γιού μου. Όταν πήρα την κάτσα, έσταζε το αίμα. Και όταν στέγνωσε την κάτσα, εγώ τα φύλαξα τα ρούχα. Και την πήραμε μέσα σε ειδικό πλαστικό, την πήραμε στο δικαστήριο. Και την έδειξε ο δικηγόρος μου στο δικαστήριο και λέει, Τίνα, η κάλτσα είναι βουτυγμένη στο αίμα. Και τι είπε αυτός, δεν είχε εξωτερική αιμορραγία ο άνθρωπος. Πάλι το ξαναείπε. Δεν ξέρω, λέει, τι κάναν οι γονείς. Αν είναι δυνατόν να τον έβλεπαν μπροστά μου. Αλλά ήταν γύρω τριγύρω η αστυνομία. Κυρία Αντριάννα, αυτά τα πράγματα είναι τραγικά και είναι εγκληματίες όλοι. Και όσοι έφτασαν στη σκηνή και είδαν το παιδί μου εκεί χωρίς έναν τραύμα εξωτερικό, μόνο το πόδι του, το οποίο ήταν επίτηδες πληγωμένο. Του κόψαν την κεντρική αρτηρία για να αιμορραγήσει, επίτηδες, γιατί το στόμα του ήταν γεμάτο άμμο και φαινόταν πνιγμένο το παιδί. Τώρα, είχε γράψει ότι εσωτερικός είχε εσωτερικά τραύματα. Αυτά προήρθαν από χτυπήματα με κάποια αντικείμενα, με απογνώστες πολεμικών τεχνών, και αφήσαν ζημιά από μέσα και εξωτερικός τίποτα. Το μαρτυρούν οι φωτογραφίες του που δεν έχει τίποτα εξωτερικός. Μάλιστα. Άθικτον. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον δικηγόρο της κυρίας Ανδριάννας Δικολάου, τον δικηγόρο σας, πρώην βοηθό Γενικών Εισαγγελέα, τον κύριο Λουκί Λουκαΐδη. Σημαντική η παρέμβασή του. Αντιλαμβάνομαι, είναι αυτό που λέμε το ποτήρι ξεχύλιση. Εγώ θα έγελα το πικρό ποτήρι ξεχύλισε, κυρία Ανδριάννα, και η υπομονή έφτασε στο αμήν. Στο αμήν. Έχει 13 χρόνια αυτή η ιστορία. Φτάνει. Θέλουμε μία αλήθεια να ησυχάσουμε. Τελείωσε πλέον. Πόσον καιρό και πόσα χρόνια να συγκαλύπτουν τους δολοφόνους. Αλλά αυτή τη στιγμή ξέρετε ποιους συγκαλύπτουν, αυτούς που το συγκάλυψαν. Γιατί έχουν πάρει όλοι προαγωγές και αξιώματα. Λοιπόν, και πάμε στον κύριο Λουκαΐδη. Και οι τότε υποδιευθυντές και όλοι. Πάμε στον κύριο Λουκαΐδη. Κύριε Λουκαΐδη μου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χειρίζεστε αυτή την τραγική πραγματικά υπόθεση. Αλήθεια, θα θέλαμε τα φώτα σας και μια ενημέρωση από εσάς. Τι είναι αυτή η ιστορία, γιατί έχει κρατήσει τόσο πολύ, γιατί δεν διερεύνησαν ποτέ οι αρμόδιες αρχές το ενδεχόμενο δολοφονίας του Θανάση, και ποια είναι τα νεότερα σήμερα εν ώψη δεδομένης μάλλον της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχει τόση σημασία σε αυτή την υπόθεση, δεδομένου ότι έχουμε την υπόθεση εκκρεμή ενώπιον του Κυπριακού Δικαστηρίου. Mm-hmm. Έχουμε όλα τα στοιχεία και παρόλο που υπάρχει μια γενική αρχή ότι άμα εκκρεμή μια υπόθεση δεν παρεμβαίνεις εξωτερικά να την σχολιάσεις, ήδη ο Γενικός Εισαγγελέας δημοσίευσε ένα πόρισμα το οποίο είναι αντικείμενο της αγωγής, άρα αφενός αυτό, και αφετέρου από με βάση την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ότι αν μια υπόθεση εκκρεμεί με το δικαστήριο να παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον ως ορισμένες στις θέσεις, δικαιούμαι να την σχολιάσω όπως πιστεύω.
Λοιπόν, αυτή η υπόθεση είναι σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο διότι υπάρχει μια βασική αρχή υποχρέωση του κράτους να διερευνεί αμέσως ένα φόνο και να προστατεύει βεβαίως όλη τη διαδικασία, επιτρέποντας και στους συγγενείς να συμμετέχουν στην έρευνα. Αυτό δεν έγινε. Καθυστέρησε τρομακτικά η κάθε προσπάθεια έρευνας και νομίζω ότι στο τέλος διαπιστώθηκε ότι οι έρευνες γίνονταν για σκοπούς εντυπώσεων. Δεν μπορεί μια υπόθεση να περάσει από εξέταση αιτίου φόνου μετά από χρόνια. Η υπόθεση φόνου πρέπει να εξετάζεται από τις πρώτες ημέρες. Και είχε ένα αρκετό υλικό η αστυνομία να εξετάσει απειλές και παρενοχλήσεις του παιδιού από εθνοφρούς και εξωματικούς της εθνοφρούς που πήγε με τόσο τσέφιλο καημένος να εξυπηρετήσει την πατρίδα του. Δεν υπήρξε αυτή η έρευνα και υπήρξαν κάποιες αναδικές ανακρίσεις οι οποίες είναι ήξεις αφήξεις. Ο γενικός Αγγλές δεν έδειξε το ανάλογο ενδιαφέρον όπως όφιλε να αξίζει τους υπευθύνους των αναγνωρίσεων και να τον ενημερώνουν για κάθε τι. Στην αρχή είπε ότι αφού πέρασαν ο καιρός δεν χρειάζεται να γίνει άλλη έρευνα. Πού θα πάνε τώρα, δεν θα βρούμε τίποτε. Έπειτα για να καλύψει το εαυτό του άλλαξε γνώμη και είπε να εντάξει, να προχωρήσει να ερευνήσετε την υπόθεση. Κι άλλο. Αλλά δεν ξέρω τα χρόνια. Ο ίδιος δεν παρουσιάστηκε σε καμιά περίπτωση, σε καμιά συνεδρία ανακρίσεων. Εγώ προσωπικά πήγα και είδα την υπεύθυνη των ανακρίσεων, η οποία δεν μου ενθουσίασε το ενδιαφέρον της για την υπόθεση. Είχε λείψει κάποιο καιρό για νοημοσύνη. Πέρασαν τα χρόνια και ήρθε, παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να είναι αυτοκτονία, πρέπει να είναι εγκληματική ενέργεια, αλλά δεν είδα τίποτε προς την κατεύθυνση διερευνήσεις εγκληματικής ερεύνας. Λοιπόν, η εγκληματικής ενέργειας. Όφυλα να πάνε στη θετική φορά να εξετάσουν τους όσους ενόχλησαν το παιδί την προηγούμενη νύχτα, ενώ είχε καταγγείλει αυτό το θέμα και στους αξιωματικούς του και στον περίγυρο της ελληνικής φοράς. Τίποτε, καμία ενδιαφέρον, κανένα ενδιαφέρον. Είναι δυνατόν ένα παιδί πάνω σ' άνεμα ή έστατο γεμάτο ενθουσιασμό για την πατρίδα του, είχε ξέρει πολλή αστορία, να πέσει σε αυτοκτονία, να πέσει από την γέφυρα και να σχολεί και δεν τόλμησε κανένα να το πει καθαρά αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ούτε αυτοκτόνηση ούτε τίποτε. Πρόκειται για ένα έγκλημα το οποίο κατά μένα συγκαλύφθηκε από αδράνεια τη σχετική εισαγγελία και τη αστυνομία για να καλυφθούν, πιστεύω, άνθρωποι επώνυμοι τη εθνοφορά και του κράτου. Υπάρχει αυτή η τάξη. Να μην εκτεθεί το κράτο. Αν δεν αντιλαμβάνονται ότι με το να ερευνήσουν σωστά ένα φόρο, απολαμβαίνουν άλλο χώρο στο μέλλον. Λοιπόν, κύριε Λουκαίδη, χρόνια ολόκληρα περνούσαν και αυτό θα λέγανε μέχρι σήμερα και δεν έχουν τίποτε. Τίποτα απολύτως. Ενώ υπήρχε και μαρτυρία ιατροδικαστού και με ανεξαρτήτων ποινικών αναφυλών ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Κύριε Λουκαίδη, συνταρακτικά όλα αυτά. Με συγκρόνησε. Όλους δεν μας, πραγματικά. Δεν προσωπικό ενδιαφέρον, άλλο από τα γεγονότα τα οποία με στενοχώρησαν πάρα πολύ για τον τρόπο που ενεργεί για ο νόμος στην Κύπρο. Δυστυχώς. Και αυτά είναι που σκεφτόμαστε και μας προβληματίζουν και εμάς. Είναι ξεκάθαρα, πολύ σαφή και πολύ σοβαρά αυτά τα οποία έχετε πει. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς προχωρείτε, πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε και αν υπάρχει κάποιο νομικό όπλο ή
άλλος πώς για να κινηθεί η οικογένεια αυτή και να δικαιωθεί, αν θέλετε, και η ψυχή του Θανάση. Κοιτάξτε, είναι πολλά χρόνια που πέρασαν έκτοτε και είναι δύσκολο να έχεις αποτελεσματική έρευνα, για να λέμε και την αλήθεια. Εκείνο όμως το οποίο υπάρχει είναι μια αδράνεια και παράλυση της κυβέρνησης να κάνει τη σωστή έρευνα με αποτελεσματικά μέσα. Αυτό και μόνο είναι παραβίαση στις συνθήκες της ευρωπαϊκής συνθήκης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θα έλεγα και του συντάγματος μας. Γι' αυτό τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε εκτός από αγωγή. Έκθε μία αγωγή, ελπίζουμε να δικαστεί λίγο πιο γρήγορα από άλλες, γιατί αφορά διασφάλιση τη ζωή ενός παιδιού. Ακριβώς. Κύριε Λουκαϊδή μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Επειδή έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό και εμείς και όλα τα κανάλια, οι συνάδελφοι παλαιότερα, εμείς ξανά απόψε και δίνουμε έτσι έκταση ξανά, πραγματικά νιώθω την ανάγκη να απευθυνθώ στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να τον παρακαλέσουμε την ευαισθησία του που ξέρω ότι έχει, να σηκώσει κάποια τηλέφωνα, να γίνει κάτι, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία να παραμένει εδώ και 13 χρόνια. Ελπίζουμε κάτι να γίνει τις επόμενες μέρες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή και ο ιατροδικαστής, ο κύριος Μάριος Ματσάκης. Κύριε Ματσάκη μου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήσασταν ένας εκ των οποίων ασχοληθήκατε με την υπόθεση, μας τα είχατε πει και παλαιότερα. Για όσους δεν το είχαν παρακολουθήσει, πείτε μας ξανά ποια ήταν η δική σας διαπίστωση, ανάμειξη στην όλη ιστορία και πού βρίσκεται όσον αφορά εσάς η διαδικασία σήμερα και πώς θα προχωρήσει. Η δική μου εμπλοκή έγινε 7 χρόνια μετά το γεγονός. Το 12, όταν μου ανετέθη από το Υπουργείο Άμυνας να προβώ σε εξέταση εν όλων των σχετικών με την υπόθεση εγγράφων και φωτογραφιών και εκθέσεων και να γνωμοδοτήσω αναφορικά με το γεγονός αυτό. Πράγμα που έπραξα τον Απρίλιο του 12, έδωσα την πολυσέλιδη δική μου γνωμοδότηση στις αρμόδιες αρχές, που βασικά ήταν το Υπουργείο Άμυνας τότε, γιατί αυτό μου ανάθεσε να κάνω αυτή την μελέτη. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι επειδή η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίων, θα είμαι πολύ προσεκτικός. Τι θα πω, γιατί πολύ πιθανόν να κληθώ σε αυτά τα δικαστήρια να δώσω μαρτυρία και θα ήταν εις βάρος της υπόθεσης αν έλεγα πράγματα τα οποία πιθανόν να θεωρηθούν ότι δεν έπρεπε να πω. Όμως θα περιοριστώ εις τα συμπεράσματα της μελέτης μου, σε μερικά από τα συμπεράσματα. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη δική μου την γνωμοδότηση. Την είχα δει νέα μέσω της κυρίας Ανδριάνας. Δεν θα διαβάσω τις λεπτομέρειες, αλλά θα σας πω μόνο δύο πράγματα. Λέω ότι η απουσία πολλαπλών σοβαρών και χαρακτηριστικών σκελετικών κακώσεων κάνουν το πόρισμα των δύο θανατικών ανακρίσεων ότι ο Θανάσιος πέθανε μετά από πτώση από την 30 μέτρων ύψους γέφυρα της θάλασσας επισφαλή και μη αποδεχτή. Το είναι ένα από τα συμπεράσματα. Και βεβαίως αυτό είναι και μια κριτική στον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το θέμα από τους τουλάχιστον από την πρώτη θανατική ανάκριση. Μάλιστα. Το άλλο είναι ότι λέω ότι θεωρώ λυπηρόν αλλά και ανεπίτρεπτον ότι ο θάνατος του πληρωτού στρατιώτη Αθανασίου Νικολάου δεν έτυχε της πρέπουσας και επιβεβλημένης διερεύνησης τόσο σε επίπεδο ιατροδικαστικής, όσο και αστυνομικής διερεύνησης γενικά. Και είναι τουλάχιστον ατυχές ότι δύο θανατικές ανακρίσεις απέτυχαν να εντοπίσουν αυτό το γεγονός. Και λίγο πιο κάτω λέω ότι το ενδεχόμενο εγκληματικής πράξης δεν αποκλείστηκε και πρέπει να διερευνηθεί εξαντλητικά από την αστυνομία, έστω και σε αυτό το αρποπορημένο στάδιο.
αυτά είναι μέρος των ορισμάτων τα οποία έδωσα στις αρμόδιες αρχές. Τώρα εσείς τώρα αναμένετε ακόμα, κύριε Ματσάκη, να κληθείτε ενώπιον του δικαστηρίου? Εγώ δεν έχω μέχρι στιγμής δεν έχω κληθεί από κανέναν δικαστήριο. Μάλιστα. Αλλά αναμένω ότι εφόσον υπάρχουν διαδικασίες εν εξελίξη, mm-hmm, ότι πιθανώς σε κάποιο στάδιο να κληθώ. Όμως θέλω να πω το εξής. Ένα καταληκτικό, ναι. Ναι, θέλω να πω το εξής. Εδώ είχαμε μία διερεύνηση, mm-hmm, ενός θανάτου ενός νεαρού στρατιώτη. Αυτή η διερεύνηση οι πάντες πλέον έχουν κατανοήσει ότι είχε σοβαρά κενά και λύματα. Έμπαζε από παντού, ναι. Νομίζω αυτό είναι γενικώς αποδεκτό από όλους. Mm-hmm. Δηλαδή, αν πέρασε κάποιος χρόνος τώρα και είναι πιο δύσκολο να γίνει η διερεύνηση, είναι ένα θέμα. Το γιατί δεν έγινε σωστή διερεύνηση από την αρχή είναι άλλο όμως. Ακριβώς. Τώρα, είχαμε επίσης, και ένας από τους λόγους που έγινε αυτό, δηλαδή να μην γίνει σωστή διερεύνηση, είναι το σύστημα που έχουμε στην Κύπρο. Ξέρετε ποιος ήταν ο υπεύθυνος για την διερεύνηση αυτού του γεγονότος στη Λεμεσό το 2005. Ήταν ένας αστυνομικός από τον αστυνομικό σταθμό της Λάνιας. Μάλιστα. Ο οποίος άνθρωπος, δεν τον κατηγορώ, ούτε θα τον ονομάσω. Ναι, αλλά δεν ήταν ο ειδικός που θα έπρεπε να κληθεί. Δεν είχε τις γνώσεις, μάλιστα, δεν είχε την ειδικότητα ο άνθρωπος. Είναι ποτέ δυνατόν η αυτή η πολιτεία για ένα θάνατο ενός στρατιώτη να αναθέτει σε έναν αστυνομικό από έναν σταθμό της υπαίθρου, ο οποίος δεν έχει δει ποτέ φόνο, δεν έχει δει ποτέ σοβαρές εγκληματικές ενέργειες, mm-hmm, να του αναθέτει να είναι υπεύθυνος για τη διερεύνηση αυτού του περιστατικού. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, για να μην σας φάω το χρόνο σας, είναι ότι έγιναν δύο θανατικές ανακρίσεις, mm-hmm, οι οποίες και οι δύο ήταν ελλιπείς και κατέληξαν σε εσφαλμένα ορίσματα. Και πρέπει επιτέλους να δούμε και αυτό το θέμα των θανατικών ανακρίσεων. Μπορούν οι επαρχιακοί δικαστές της Κύπρου, mm-hmm, οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία σε τέτοιες υποθέσεις, uh-huh, να κάνουν θανατικές ανακρίσεις? Και η απάντηση είναι ένα μεγάλο όχι. Mm-hmm. Δεν μπορούν. Έχει βγάλει μαλλιά η γλώσσα μου να το λέω αυτό το πράγμα εδώ και δεκαετίες και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μάλιστα. Ο περιθανατικών ανακριτών νόμος είναι ο ίδιος όπως ήταν επί Αγγλοκρατίας. Αυτό τα λέει όλα. Και αυτό λέει πολλά. Κύριε Ματσάκη, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Yeah. Καταλυτική. Yeah. Ωστόσο, στα λεπτά που μας απομένουν, δεν ξέρω, αν υπάρχει κάποιος που γνωρίζει κάτι και θέλει να ησυχάσει ψυχή του, ας βγει να το πει 25-245-111. Ή αν γνωρίζει κάποιος κάτι για αυτή την υπόθεση, επίσης μπορεί να το κάνει. Ανωνύμως. Ανωνύμως, ακριβώς. Τώρα, κυρία Αντριάννα μου, για ακόμα μια φορά καταλήγουμε. Και παλιά που ήμουν σε άλλα κανάλια, κάποιοι ανώνυμοι έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν ότι μην το αφήσετε, είναι κουκούλωμα. Και πλαπ, έκλειναν το τηλέφωνο. Ναι, αυτό είναι μια διαπίστωση, μια αυτή και... Μάλιστα. Θα ήθελα να πω σχετικά, ναι, με τον χρόνο που πέρασε. Ποιος άφησε τόσο χρόνο να περάσει? Εμείς από την πρώτη στιγμή είμαστε ξεσηκωμένοι. Από την πρώτη στιγμή, τις πρώτες μέρες μάλιστα που τους είπαμε για το αίμα και δεν έδωσαν καμία σημασία. Και μας είπαν, μα γι' αυτό φέρνουμε τον ιατρό δικαστή για να μην τρέχουμε εμείς μετά. Μα για όνομα του Θεού. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήθελαν. Δεν ήθελαν. Και άφησαν τόσο χρόνο να περάσει. Και τώρα όλα είναι στο φάκελο. Γιατί δεν κοιτάζουν το φάκελο? Ποιοι ήταν, τι έγινε, τα γεγονότα, τα ευρήματα, τα στοιχεία, όλα. Ελπίζω να μην χαθεί και ο φάκελος κάποια στιγμή. Όχι, τα έχουμε όλα κόμπι, τα έχουμε εμείς. Καλά έκαμε, διότι ξέρετε. Τα έχουμε και κάποιοι τα έχουμε. Φακέλοι χάνονται σε τον τόπο, ξέρεις το. Τα έχουμε όλα και μέσω του ευρωπαϊκού και όλα. Να μην νομίζουν ότι δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας και μιλούμε του αέρα. Μιλούμε με βάσεις και με τεκμήρια. Ό,τι λέμε είναι όλα τεκμηριωμένα. Και ας έρθουν να ρωτήσουν και να τους αποδείξουμε.
Λοιπόν, γιατί δεν βλέπουν το φάκελο και να αποδώσουν κάποιες ευθύνες. Έπρεπε να αποδοθούν ευθύνες για να φανεί η αλήθεια. Και αυτό μπορεί να γίνει και τώρα. Γιατί όχι, αν επέρασε καιρός. Επέθαναν, όχι. Κάποιοι έφυγαν, κάποιοι επέθαναν. Κάποιοι ζουν όμως. Και είναι εκεί και απολαμβάνουν το μισθό που τους πληρώνουμε εμείς. Κύριε Ανδριάννα, και γνωρίζουν. Και γνωρίζουν. Πράγματα και καταστάσεις. Απαιτώ να προωθούν ευθύνες. Απορώ πραγματικά πως κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια. Δεν μπορεί χωρίς ευθύνες μια υπόθεση να φανεί η αλήθεια. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες για να αναγκαστούν να μιλήσουν. Δεν γίνεται. Και αυτός ο ιατροδικαστής, μα για όνομα του Θεού, άθικτο σώμα κάτω από 30 μέτρα ύψος. Γιατί είπε εκείνη την ώρα, ζαλίστηκε και έπεσε από το γεφύρι. Και του λέω, αν έπεσε, μου τον έριξαν. Και φώναζα. Λέω, καλά μου τα έλεγε το παιδί μου, το έφαγε ο στρατός μου, το σκότωσα. Ποιους ήθελαν να συγκαλύψουν, αν πρόκειται για προσπάθεια συγκάλυψης. Άτομα εντός στρατοπέδου, διότι ο Μακαρίτης ο Θανάσης κάποια φορά είχατε πει, σας είχε εκμυστηρευτεί, σας είχε πει, σας είχε προειδοποιήσει το παιδί, ότι μαμά θυμάμαι που μου είχες πει, σου είχε πει, πρόσεχε, σου λέει, είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα άτομα, έχουν να κάνουν με ναρκωτικά. Εγώ του είπα να μιλήσει στον διοικητή του και μου λέει, μην τολμήσεις, σου είχε πει. Ναι, σκέφτου. Μου είπε, no mom, they are the same, μου είπε πρώτα. Και μετά του λέω, εντάξει, θα πάω εγώ να του μιλήσω και μου λέει, don't dare, μου λέει, μην τολμήσεις, θέλεις να μου κάνουν κακό. Και αν πας και τους μιλήσεις, μου λέει, και μιλήσεις, θα με κόψουν έξω από το στρατόπεδο και θα με κάνουν άχρηστο. Στις 2-3 μέρες μετά, εφόσον τον έφερα μέχρι τον λαιμό, ήξερε, φαίνεται ότι τον απειλήσαν. Και πήγε το παιδί και μίλησε στον διοικητή με αδάκρυα στα μάτια και τα γραφικά του και ο διοικητής. Λοιπόν, τι είπε στον διοικητή. Και μετά έγινε μια συνομιλία και με τον επιτελάρχη την τελευταία ημέρα του θανάτου του, που τον εκάλεσε στο γραφείο του. Και τον παρακάλεσε, λέει, αν ήταν εφικτό να τον μεταθέσει σε άλλη μονάδα και του είπε, είναι δύσκολη η μετάθεση, θα κάτσεις εκεί, του λέει, να κάνεις υπομονή και όταν έχεις πρόβλημα να έρχεσαι στο γραφείο, να πίνουμε καφέ και να τα λέμε. Αυτά, γιατί τα είπε στο παιδί. Και τα είπε μια... Και έφυγε, λέει, γιατί τον είχα δει και εγώ και μου το είπε, έφυγε, λέει, από το γραφείο μου, δώσαμε τα χέρια και έφυγε, λέει, ευχαριστημένος. Τι συνέβηκε και ήρθε το παιδί στο σπίτι. Εψώνησε, έκανε συνήθως όλα. Την προηγούμενη μέρα τώρα. Ναι, και σηκώθηκε το πρωί να πάει στο στρατό και με ειδοποιά ο διοικητής το μεσημέρι ότι ο γιος μου δεν έφτασε το πρωί στο στρατό. Και του λέω, γιατί δεν με ειδοποιήσεις από το πρωί? Και μου λέει, τους αφήνουμε το πρωί λίγο, μήπως αποκοιμηθούν. Λίγο, και μετά βλέπουμε στις καταθέσεις ότι στις 7 και 4 ενημέρωσε τον επιτελάρχη ότι αυτός ο στρατιώτης δεν έφτασε στο στρατόπεδο. Στις 7 και 4. Και όταν του είπα εγώ, τον επήρετε τηλέφωνο, αφού δεν με ειδοποιήσετε εμένα για το επήρετε, και μου λέει, δοκιμάσαμε και στις 7.30 και στις 8.30 και δεν απαντούσε. Καλά, γιατί δεν επήραν στο σπίτι, μπορεί το παιδί να ήταν άρρωστο, μπορεί να συνέβη κάτι στον δρόμο, έναν άξιδαν, έναν λάστιχο να του πιάσε. Γιατί δεν ειδοποίησα? Και μείναν αδρανείς και μείναν αδιάφοροι. Πού είναι οι ευθύνες? Με ποιες ευθύνες και με ποια εμπιστοσύνη να στέλνουμε τα παιδιά μας στο στρατό? Σας λέω ότι και 1000 παιδιά να είχα, δεν θα στέλνα κανένα στο στρατό. Θα έβαζα το στήθο μου μπροστά να έρθουν να με σκοτώσουν εμένα, αλλά να γλιτώσω τα παιδιά μου. Και εγώ ήθελα αυτές όλες οι μάνες να ξεσηκωθούν, να δικαιωθεί το παιδί μου. Γιατί με τη δικαίωση του Θανάση, τότε θα έχουμε και εμπιστοσύνη στο στρατό. Όχι να μας σκοτώνουν τα παιδιά μου, να φέρουν νεκρό. Και στη δικαιοσύνη. Και μετά να λέμε, και στη δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη? Υπάρχει δικαιοσύνη? Εγώ νόμιζα ότι έχουμε κράτος. Δεν έχουμε κράτος. Έχουμε μια δικτατορία που την κυβερνούν μόνο μερικές οικογένειες εδώ στην Κύπρο. Μόνο μερικές οικογένειες. Και κάνουν ό,τι θέλουν. Πόσο χρόνο έχουμε, παιδιά? Σε 2 λεπτά. Είναι απαράδεκτο. Κύριε Ανδριάννα μου, αντιλαμβάνομαι. Με τέτοιον τρόπο που δεν μπορώ να το χωνέψω. Έντα, ποιος θα θέλω να την αλήθεια και την αλήθεια την γνωρίζουν και θέλω να μου την πουν. Τίποτε άλλο δεν θέλω. Μόνο την αλήθεια θέλω. Να ησυχάσω κι εγώ και το παιδί μου. Όχι να έρχεται στον ύπνο μου κάθε λίγο. Για όνομα του Θεού. Έρχεται στον ύπνο σας συχνά και τι σας λέει? Έρχεται και με φυλά και φεύγει. Και αγκαλιάζει. Γιατί το είχα παράπονο ότι έφυγε το παιδί μου και δεν το αποχαιρετήσα. Έφυγε και δεν το αποχαιρετήσα. Και μου λέει μια φορά, μάμ, εγώ δεν έφυγα, απλά μετακόμισα. Μετακόμισα, δεν έφυγα, μου λέει, είμαι κοντά σου.
Μόνο να αποδοθούν ευθύνες. Θέλω να αποδοθούν ευθύνες και στους αξιωματικούς. Τους εζήτησε μετάθεση για να γλιτώσει. Αυτή είναι εγκληματική αμέλεια. Γιατί δεν τον εγκλήτωσα. Γιατί δεν τον προστάτεψαν το παιδί μου. Α, ζήτησε μετάθεση και ναι. δεν είναι εκτίμηση. Αναγκάστηκε το παιδί τελευταία σε δύο μέρες να κάνει παράπονο που, δεν, που φοβόταν τα αντίπεινα να κάνει παράπονο. Τι είχε δει, νομίζεις, και αγαπητή Ανδρία. Διακίνηση ναρκωτικών. Τι άλλο είδε. Ή κλεψιές που γίνονται μέσα στο στρατό. Όλα μπορεί να τα είδε. Ναι. Αλλά τα ναρκωτικά ήταν στη μέση, ήταν μπροστά του. Ήταν μπροστά του. Και το παιδί αναστατώθηκε. Μεγάλωσε στην Αυστραλία μαζί με τα άλλα μου τα παιδιά και με τόσον ελληνισμό και είμαστε περήφανοι που κάναμε έτσι παιδιά. Με αρχές. Με αρχές. Και με βάσεις. Κυρία Ανδριάννα μου, θα σας ευχαριστήσω. Έχουμε φτάσει στο τέλος δυστυχώς που ήσασταν. Μια ανυπευθύνηση είναι ότι την άλλη Τετάρτη στις 19 του μήνα στις 10 η ώρα το πρωί έξω από την νομική υπηρεσία. Δεν αντέχω άλλο. Και μετά θα ακολουθήσει. Άλλη μέρα έξω από το Προεδρικό. Στο Προεδρικό, ναι. Το κάνουμε άλλη μέρα. Ναι. Κύριε Ανδριάννα, μου ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Τι να σας πω, πραγματικό Θεός να σας δίνει κουράγιο. Και το καταληκτικό μου σχόλιο, πέρα από τις ευχαριστίες μου που ήσασταν απόψε εδώ μαζί μας, και την παράκλησή μου σε όσους ακούν και έχουν τσίπα πάνω τους να μιλήσουν, να μεριμνήσουν, να κάνουν κάτι. Είναι ότι την δικαιοσύνη του Θεού την ορίζει ο ίδιος ο Θεός και κανείς δεν μπορεί να παρέμβει. Καλό κάνεις, κακό κάνεις, έλεγαν και οι παγιοί, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, οι γονείς μας, θα το βρεις. Οπότε θεωρώ ότι και ευελπιστώ, πιστεύω ότι η Θεία Πρόνοια κάποια στιγμή θα δώσει δικαίωση. Αυτό το γνωρίζω και είναι η πίστη που έχω στο Θεό που με κρατάει. Αλλά έχω και υποχρέωση και ιερών καθήκων. Βέβαια. Ναι. Για να ζητάω την αλήθεια και να δικαιωθεί το παιδί μου. Διότι αν το αφήσω σημαίνει ότι το δέχτηκα και θα το αφήσω να προχωρήσει. Λοιπόν, και έχω να πω και δύο λόγια για αυτούς όλους που έχουν χειριστεί την τραγική μου υπόθεση. Όσοι εμπορούσαν συμπορούσαν να κάνουν κάτι και δεν το έκαναν, τους θεωρώ συνένοχους και του εγκλήματος και του ψυχοφθόρου αγώνα μου. Γιατί και αυτός ο αγώνας δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο. Με σκότωσαν 100 φορές και εμένα, όχι μόνο το παιδί μου. Άλιστα. Άλλοι σκότωσαν το παιδί μου και άλλοι με σκοτώνουν και εμένα. Κάθε μέρα. Αυτή δεν είναι ζωή που ζω εγώ. Κύριε Ανδριάννα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη. Ελπίζω κάτι να γίνει. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Πάει Γάντι σε αυτή την περίπτωση. Καλή συνέχεια. Ο Γενικός Εισαγγελέας ελπίζω ότι κάτι θα κάνει. Λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, ναι. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στις 9 η ώρα αρχίζουν και μεταδίδονται οι καλύτερες ταινίες από την τηλεόραση του Capital. Εμείς θα τα ξαναπούμε Θεού θέλοντος, να είμαστε καλά αύριο στις 6 η ώρα στην εκπομπή μας «Η Αλήθεια Καίει». Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.